Πάντως, την ώρα που η μουσική παραμένει κλειστή για την εστίαση, κάποιοι νεαροί κυρίως δεν χάνουν την ευκαιρία να διασκεδάζουν μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας, διοργανώνοντας, κυρίες και κύριοι, ακόμα και street party. Πάμε ξανά στις συνδέσεις μας και στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, είχαμε στην Πάτρα πάρτι με φωτορυθμικά αλλά και με DJ. Τι λέει το ρεπορτάζ σου? Καλησπέρα, Ευλαμπία. Στο ίδιο έργο θεατές, σε διαφορετική όμως τοποθεσία, μιας και χθες ήταν η σειρά ενός μικρού στενού δρόμου στο κέντρο της Πάτρας, στην οδό Δερμενακίων, προκειμένου να στηθεί ένα street party, όπως το ονομάσαν, οι διοργανωτές του, με πολλές δεκάδες νεαρών να συγκεντρώνονται εκεί και να διασκεδάζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μάλιστα, είδαμε στα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν και στα social media να υπάρχουν φωτορυθμικά, να υπάρχουν μουσικές από μπαλκόνια και ο κόσμος να διασκεδάζει κρατώντας ένα ποτήρι πλαστικό με ποτό προφανώς και να χορεύουν χωρίς βέβαια να τηρούνται τα μέτρα τα οποία ορίζουν τις αποστάσεις, αλλά ούτε και να φορούν μάσκα. Είναι μία ακόμα εικόνα από αυτές που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, ωστόσο ήταν διαφορετικό αυτό το σημείο το οποίο είδαμε και αυτές οι εικόνες είναι που προκαλούν και την αντίδραση αρκετών κατασταματαρχών εστίασης, οι οποίοι ζητούν να επιτραπεί, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, η μουσική, προκειμένου να αποφεύγονται αυτά τα πάρτι στους δρόμους και στις πλατείες, αλλά και στις σκάλες σε διάφορες πόλεις της χώρας, Ευλαμπία.